Εκκίνηση, ανόρθωση για Λανάρη, έρχεται σε επαφή Fastnet Monsoon με Mirbus για την πρωτοπορία Αρίωνας, πιέζει Global Shift κοντά και Σαουάσδη. Ο Αρίωνας έχει ένα πολύ μικρό προβάδισμα έναντι του Σαουάσδη, κοντά είναι Global Shift, από το κάγκελο ανεβαίνει Κονβίν τέταρτος, απ' έξω Λιάκουρας πέμπτος, ακολουθεί στην έκτη θέση ο Εκλέκτορας, λίγο πιο πίσω ο Λανάρη και Mirbus, ενώ πολύ πολύ πίσω είναι ο Fastnet Monsoon. Δεν έχει στην ουσία επαφή με τον όμιλο. Πρωτοπόρος είναι ο Αρίωνας, ακολουθείται από τον Global Shift και από τον Σαουάσδη. Κοντά τους είναι και ο Λιάκουρας και πλησιάζουν τα 600. Πιο πίσω ο Κονβίν, ο Εκλέκτορας και ο Mirbus. Ακόμη πιο πίσω ο Αλανάρη. Πέρασαν το σημείο των 600 μέτρων. Ο Αρίωνας έχει μισό μήκος από τον Λιάκουρα που έρχεται γερά δίπλα του πλέον και πάνε σχεδόν μαζί για την είσοδο της ευθείας. Στο κάγκελο Αρίωνας, δίπλα του ο Λιάκουρας ξεκινάει την επίθεση. Λιάκουρας περνάει μπροστά. Λιάκουρας, Αρίωνας και πιο πίσω. Πολύ δυνατό φίνις από τον Εκλέκτορα. Λιάκουρας, Αρίων και ο Εκλέκτορας που συνεχώς καταπίνει τη διαφορά από τους μπροστινούς. Λιάκουρας και ο Εκλέκτορας πλέον από το κέντρο πλησιάζει στο ένα μήκος. Λιάκουρας και Εκλέκτορας. Ο Εκλέκτορας σχεδόν πλευρίζει απ' έξω, έτοιμος να περάσει. Ο Λιάκουρας ακόμη κρατάει ένα τέταρτο του μήκους. Λιάκουρας και ο Εκλέκτορας συνεχώς φυροκοπάει απ' έξω. Λιάκουρας πέφτουν μαζί με τον Εκλέκτορα πιο πίσω ο Αρίωνας και τέταρτος ο Fastnet Monsoon. Συγγνώμη, και τέταρτος όχι, όχι. Αλανάρη. Αλανάρη. Πρέπει να δούμε το replay ανάμεσα στον Εκλέκτορα και στον Λιάκουρα. Να δούμε τι έχει γίνει. Νομίζω ότι τον έφαγε πάνω στο ταμπλό Εκλέκτορα. Πάνω κάτω πρέπει να είναι. Για να το δούμε. Πρέπει να τον έφαγε πάνω στο ταμπλό. Πω. Πάρα πολύ κοντινή άφηξη. Πιθανότερη εκδοχή 5-6-2-1. Για το 5. Πιθανότερη εκδοχή για το 5. Ωστόσο, κοιτάξτε κι εσείς, είναι πραγματικά καταπληκτικό το πάγωμα εκεί του πλάνου, ακριβώς στο σωστό σημείο και βλέπετε την ανεπαίσθητη διαφορά. Δύο μύτες εκεί. Το βλέπουμε και πάλι και λίγο πίσω. Από ό,τι φαίνεται, τρίτο γκολ. Λοιπόν, φωτογραφία. Αιτζία, ναι. 5-6, φωτογραφία, 2 και πιο πίσω. Ο Αλανάρη είναι τέταρτος. 5-6, φωτογραφία, 2 και μάλλον το 5 πρέπει να έχει πάρει τη νίκη, αλλά ακόμη ας μην το, έτσι, και οι τρεις μαζί, προτρέχουμε, έτσι, ακριβώς. Σταύλη Αιτζίαν, Μάριος Χριστοφής της Έλα. Ο κύριος Θοδωράκης είναι μαζί μας και όχι μόνος του όμως. Πώς σε λένε σε ένα μικρούλι μου? Κατερίνα. Τι Κατερίνα είσαι εσύ? Ναι. Την έβαλε στη μάσκα σου, εντάξει? Ναι. Τι? Όχι, παλεύει. Κατερίνα είναι η εγγόνα μου. Η εγγονή, βέβαια. Εντάξει, το κατάφερε. Μπράβο. Τα είδες και τα τρία λογάκια που νίκησαν σήμερα του παππού? Ναι. Ναι. Έχεις κανένα αγαπημένο? Τον Αχάτη έχει αγαπημένο. Τον Αχάτη. Ναι. Λοιπόν, εσείς ποιο λατρεύετε από τους τρεις? Την Κατερίνα. Την Κατερίνα. Ωραία. Για πείτε μου, καλημέρα αγωνιστικά. Τρεις νίκες. Ήταν πολύ καλή μέρα. Ο Μάριος κέρδισε τρεις νίκες. Καβάλισε πάρα πολύ καλά. Γιατί 2-3 αγωνιστικές δεν ήταν σε καλή φόρμα. Και, αλλά σήμερα τα καβάλισε πάρα πολύ καλά και τα τρία άλογα, ανεξάρτητα που κέρδισαν. Και οι τρεις κούρσες που καβάλισε, τις καβάλισε έξυπνα, δυναμικά και αυτά. Βέβαια, στην τελευταία κούρσα, εγώ περίμενα να είμαι ειλικρινής και τον Κονβίν να τρέξει πάρα πολύ καλά. Αλλά σήμερα με απογοήτευσε. Είναι λίγο ροκ άλογο που, άμα τρώει την άμμο, ορισμένες φορές δεν θέλει να πάει. Αλλά ευχαριστήθηκα και τον Εκλέκτορα γιατί είναι ένα άλογο το οποίο πάρα πολύ καιρό. Είχε πάρα πολύ καιρό να τρέξει καλά. Ήρθε από ρεπό, έτρεξε καλά και επιβεβαίωσε σήμερα με νίκη. Mm-hmm. Και το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ για τον Εκλέκτορα. Γιατί μας έχει ταλαιπωρήσει με ιώσεις, με κάποια προβληματάκια στα πόδια και αυτά. Mm-hmm. Αλλά ήταν σήμερα μια καλή μέρα. Ας κοιτάξουμε τα θετικά της υπόθεσης και ας μιλάμε αγωνιστικά και να λέμε να ευχαριστιόμαστε την ημέρα.